καλώς ήρθατε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε γεμίσει την αίθουσα του φιλόξενου ξενοδοχείου Σεμίραμις. Εδώ δίνω στεγνά τον κύριο Ιτζά, είναι 25% Αρμένης, γι' αυτό του φορτωνόμαστε συνέχεια και ανταποκρίνεται ως 100% Αρμένης και μας παρέχει αυτά και τα υπέροχα πράγματα που θα δείτε σήμερα ότι έχουμε. Άρα ξεκινάω, καλημέρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ όμως, θα ήθελα να πω στον Δήμαρχο Ροδίων, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, και θα του δώσω και σε λίγο το λόγο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, είπα να ξεκινήσουν και τα ονόματα, λέω και τα ονόματα. Θα μου επιτρέψετε να έχω ένα τρακ. Έχω όντως τρακ. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Ροδίων, κύριος Φώτης Χατζηδιάκος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Στέλης Χατζηιωάννου, ο κύριος Αϊβάζης Έλλιος, πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Σωτρίλης, παρευρίσκονται εδώ, αλλά θέλω να καλωσορίσω τους από την Αθήνα ερχόμενους για να βρεθούν σήμερα στην πρώτη πίτα του Χαμασκαΐν, του Πολιτιστικού Σωματείου που ιδρύσαμε στη Ρόδο, για να σας πω γι' αυτό λίγα πράγματα. Έχουν έρθει από την Αθήνα και παρευρίσκονται. Εκπρόσωπος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος, ο κύριος Χατζίκ Χατσατουριάν. Ο κύριος Μάικ Τσιλικυριάν, ο διευθυντής της εφημερίδας της ημερήσιας των Αρμενίων, της Αζατόρ. Επίσης βρίσκεται η Χρυψιμία Χαριτουμιάνα ως εκπρόσωπος του κεντρικού Χαμασκαΐν της Ελλάδος. Μαζί με αυτούς βρίσκονται και άλλοι φίλοι που ήρθαν να δουν τι μπόρεσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να τους δείξουμε πόσο καλά μπορούμε να σταθούμε. Δεν θα παραλείψω, δεν τον άφησα τελευταίο ως πρωτόκολλο, επειδή έχω να πω περισσότερα, τον πατέρα Ιωάννη, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυρίλου, ο οποίος δέχτηκε σε μία πέραν του τυπικού συνάντηση τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Ενελλάδιο Ορθοδόξων Αρμενίων, που πρώτος αυτός είναι που πρέπει να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του εδώ. Πριν οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αναφέρω ότι μηνύματα για την εκδήλωσή μας που δεν μπόρεσαν να έρθουν έχουμε από τον κύριο Χαράλα Μπουκόκκινο, αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, και από τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δεκανήσου, διότι αυτό που θα ζήσουμε εδώ σήμερα έχει ένα στοιχείο μοναδικότητας, γιατί στην εκδήλωσή μας δέχτηκε να με πολύ χαρά να συμμετάσχει το παρατμήμα παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ρόδου με τους μαθητές, οι οποίοι θα τραγουδήσουν σε λίγο για σας τραγούδια αρμένικα, στα αρμένικα, και θα παίξουν παραδοσιακά όργανα. Θα ζήσουμε, θέλω να πιστεύω, μια εκπληκτική ηχητική παντεσία. Θα ήθελα να σας πω για ποιο λόγο νιώθουμε τόσο έντονη την ανάγκη της παρουσίας του αρμένικου στοιχείου στη Ρόδο. Στην Ρόδο διαθέταμε αρμένικη εκκλησία, που αυτό σημαίνει ότι υπήρχε έντονο αρμένικο στοιχείο. Η εκκλησία είναι ακόμα και σήμερα υπαρκτή στον κήπο του Μπελβεντέρε, δίπλα μας δηλαδή. Εκεί, στον ίδιο χώρο, υπήρχε και αρμένικο νεκροταφείο που πλέον δεν υπάρχει, είναι ο χώρος του Tennis Club του Μπελβεντέρε. Όμως, αν επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, για πολλούς λόγους έρχεται εδώ που τα λέμε να το επισκεφτείτε, και από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου συνεχώς παροτρύνω προς κάτι τέτοιο, θα βρείτε όμως πίσω στο επιγραφικό μέρος αρμένικη ταφλόπλακα του 13ου αιώνα, που δείχνει ακριβώς το σημαντικό πέρασμα των Αρμενίων από την Ρόδο και μια αρμένικη ζώνη της εποχής των Ουρατρού, πριν από το Μηθριδάτη. Άρα, σε αυτά εδώ τα χώματα πατήσαμε πολύ. Και εμείς που είμαστε μισοί Αρμένοι, μισοί Έλληνες, αισθανόμαστε δυο φορές Έλληνες. Κάναμε στην Ρόδο Χαμασκαΐν, δηλαδή πολιτιστικό σωματείο, και τρέμουν τα πόδια μου γι' αυτό. Διότι σε ολόκληρη την Ελλάδα όλα και όλα έχουμε. Ένα στις Σέρες, ένα στην Αλεξανδρούπολη, ένα στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Αθήνα και Πειραιά,
και το έκτο στη Ρόδο. Δηλαδή, εντυπωσιακό διασύλλημα. Όλα αυτά ξεκινάνε από μια παρόρμηση που γίνεται μια τρέλα σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών και κάποια στιγμή προσγειώνεσαι και λες τι έκανα, αλλά το έχεις ήδη κάνει και κολυμπάς. Θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ελλάδος του Χαμασκαΐνη, η κυρία Χρυψημέα Χαριτουνιάν, για να απευθύνει τη χαιρετισμού. Σεβαστή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας να βρισκόμαστε σήμερα εδώ κοντά σας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του παραρτήματος «Die Krangergat», αυτή την ονομασία φέρει, του παραρτήματος Χαμασκαΐν της Ρόδου, των Δωδεκανήσων. Ανάμεσα σε τόσους πολλούς φίλους που καταλαβαίνω ότι όλοι μας μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος και την αγάπη για τον πολιτισμό. Πράγμα που μας κάνει τόσο πολύ έτοιμους να έχουμε πολλές καλές συνεργασίες και μια πραγματικά αξιόλογη παρουσία αρμένικων πολιτιστικών πραγμάτων εδώ στο νησί σας. Η ιστορία της Αρμενίας, μιας χώρας ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ήταν πάντοτε λόγω της γεωγραφικής της θέσης γεμάτη με πολέμους, κατακτήσεις και ιστορικά γεγονότα που σηματοδότησαν το αρμενικό έθνος έως την αρχή του 21ου αιώνα, όταν η Οθωμανική Τουρκία μεθόδευσε και πραγματοποίησε την εξόντωση, τη γενοκτονία των Αρμενίων, που ζούσαν τότε στα ιστορικά τους εδάφη, στις αρμενικές επαρχίες της Ανατολίας. Ένας μικρός σχετικά αριθμός επιζώντων διασκορπίστηκε σε ξένες χώρες, φτιάχνοντας την μεγάλη αρμενική διασπορά. Έτσι έφτασαν και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, βρίσκοντας, παρόλο που ήταν κατατρεγμένοι τότε, βρίσκοντας μια πλατιά και φιλόξενη αγκαλιά και φτιάχνοντας μια νέα ζωή και δημιουργική. Το Αρμενικό Πολιτιστικό Σωματείο Χαμασκαΐν έχει παγκόσμια μορφή, δρά δηλαδή σε 5 ηπείρους, σε πάνω από 30 χώρες. Έχει ιδρυθεί το 1926. Συνήθως μαζεύει γύρω του ανθρώπους που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, αλλά κυρίως αισθάνονται Αρμένοι πολύ και στις χώρες που ζουν προσπαθούν να διατηρήσουν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, να κρατήσουν τα έθιμά τους, συγχρόνως να είναι όμως και υπεύθυνοι πολίτες στις χώρες όπου ζουν. Διατηρούνται συνεργασίες με τα πανεπιστήμια της Αρμενίας και της Γαλλίας, υπάρχουν σχολεία, μουσικά οδεία, συγκροτήματα χορευτικά και θεατρικά, γίνονται πολλές εικαστικές δραστηριότητες, εκθέσεις και πάρα πολλά άλλα. Ειδικά στην Ελλάδα το Σωματείο Χαμασκαΐν διατηρεί χορευτικά και θεατρικά σύνολα, χοροδία, οδείο και μουσικά συγκροτήματα σε όλες τις περιοχές και τα παραρτήματα που έχει, αυτά που σας είπε η κυρία Χαρά προηγουμένως. Με όλες αυτές τις δραστηριότητες προσπαθούμε να μείνουμε πιστοί στις παραδόσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, λαϊκές τέχνες, πεζογραφία, ποίηση, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, χειρόγραφα και μικρογραφίες, μουσική λαϊκή και εκκλησιαστική, χορός, αποτέλεσαν πάντοτε εκφράσεις της δημιουργικής δύναμης των Αρμενίων. Σε μια παγκόσμια κοινωνία που δοκιμάζεται συνεχώς, οι αξίες του σωματείου μας παραμένουν βασικοί θεσμοί στήριξης και διαμόρφωσης των ανθρώπων. Η μαγεία που διαχέεται μέσω της αρμενικής μουσικής, του χορού και η ενέργεια και το πάθος όλων μας των εθελοντών είναι σημείο αναφοράς και ένωσης για όλους μας. Αυτή τη μαγεία, αυτό το πάθος θα το ζούμε και στη Ρόδο πλέον, όλοι μας μαζί, πιστεύοντας ότι θα έχουμε ένα λαμπρό μέλλον και σε πάρα πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μας να είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε την Χρυψημέα. Και πρέπει λοιπόν να σας πω για τον Die Krangergat, που το πρώτο το Διοικητικό Συμβούλιο φτιάξαμε, αποφάσισε να δώσει το όνομα στο Χαμασκαΐν της Ρόδου,
Τιγκράν Γκεργάτ. Είναι ποιητής. Ήταν γόνος εύπορης και αριστοκρατικής οικογένειας, Μπαραμπέτ Μπελγιτζή, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στο Πέρα της Κωνσταντινούπολης το 1870 και μεγάλωσε στο Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με τον Ζαν Φινό, Εμίλ Ζολά, Μιλ Μπουά, Ζαν Ζορές, Ντενίκιο Σεν και Μωρίς Μπαρές. Για οικονομικούς λόγους έφυγε από το Παρίσι και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου δίδαξε γαλλική ιστορία, ενώ συγχρόνως έστειλε ανταποκρίσεις σε γαλλικές εφημερίδες. Όταν ήταν μόλις 23 χρονών, συνεργάστηκε με τη Χαϊρενίκ της Κωνσταντινούπολης και με άνθρωποι που θέλησε να περάσει προοδευτικές ιδέες για να γαλουχίσει τη νέα γενιά. Άρχισε όμως να κάνει γνωριμίες και με Αρμένιους επαναστάτες, ενώ γεννήθηκε το όνειρο του ξεσηκωμού στην Κυλικία, που πριν 500 χρόνια οι Αρμένοι είχαν χάσει την ανεξαρτησία τους, προκειμένου να δει και εκεί ο ήλιος ελευθερίας. Έτσι, πήρε το όνομά του, δέχτηκε το ψευδόνυμο αυτό, από τον Τιγράνη, τον Μέγα και τον βασιλιά Ασότη Γεργάτ. Στις 14 Αυγούστου του 1896, ένοπλοι επαναστάτες στα ΣΝΑΚΛ καταλαμβάνουν την Οθωμανική Τράπεζα της Κωνσταντινούπολης. Οι Αρμένοι ζητούν την άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Την προειδοποίηση προς τη μεγάλη πύλη συντάσσει ο αδερφός του Γεργάτ, μαρτυρός Μπελγιτζή, ο οποίος ήταν υπάλληλος της τράπεζας. Λίγο μετά τα γεγονότα και συγκλονισμένος από την αυτοθυσία των επαναστατών αλλά και την αδιαφορία των ξένων κυβερνήσεων, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1896 έγραψε το γνωστό Μανιφέστο, μια αίτηση στους Ευρωπαίους πρέσβες που φέρει την υπογραφή ο αρμενικός λαός. Φυσικά, γι' αυτό το λόγο έγινε ανεπιθύμητο στην Τουρκία, έφυγε ήρθε στην Ελλάδα και μια χρονιά πριν τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 εκφώνησε λόγους στο πνεύμα της εποχής. Μόνο που ως γνωστόν ο Ελληνοτουρκικός ήταν ένας άδοξος πόλεμος, συνεπώς η έκβασή του δεν δικαίωσε το Γεργάτ, η Ελλάδα ιτήθηκε, έχασε εδάφη και χιλιάδες ανθρώπους. Με την πίκρα και τα μαρτύρια του λαού της Αρμενίας, της κακουχίας, το κακό σύστημα υγείας της εποχής, οδήγησε και αυτόν όπως και πολλούς άλλους ευαίσθητους ανθρώπους, του πνεύματος κυρίως, σε πρόωρο θάνατο, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, στην πρίγκιπο της Κωνσταντινούπολης την 1η Δεκεμβρίου του 1899. Σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, γράφτηκαν πολλά ποίηματα γι' αυτόν, εκφωνήθηκαν πύρινοι λόγοι για το σύντομο της ζωής του, αλλά και το πολύ σημαντικό πέρασμα από το λόγο της εποχής. Δεν θα σας το διαβάσω, αλλά ο Κωστής Παλαμάς έχει γράψει ένα ποίημα για τον Τιγράν. Δεν θα το διαβάσω για να μην φασπαταλώ το χρόνο σας, αλλά θα κάνουμε αφιέρωμα ξεχωριστό, θα το φτιάξουμε. Θα σας παρακαλέσω τώρα τον Δήμαρχο Ροδίων, κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, να έρθει στο βήμα να απευθύνει το χρήσιμο. Σεβασμιότατε, χρησιμότατοι πατέρες της τοπικής μας εκκλησίας, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του ΟΠΑ, κύριε συνάδελφοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκλεκτοί καλεσμένοι προσκεκλημένοι του νέου ιδρυθέντος συλλόγου από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω τον Σεβασμιότατο και τους εκπροσώπους της αρμενικής κοινότητας που ήρθαν από τα κεντρικά, από την Αθήνα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να ευχηθώ, μια και είναι η πρώτη εκδήλωση και του Σωματείου αλλά και της χρονιάς, από καρδιάς χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία, δύναμη, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις όποιες δυσκολίες θα έρχονται μπροστά μας. Και λέω τις όποιες δυσκολίες, γιατί αν κάνει κανείς μια αναδρομή στην ιστορία, πολλές φορές έλεγα σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, λέει, το 2015 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Τα καταφέραμε ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Αναφέρομαι στον Δήμο να χρησιμοποιήσω μια βαριά έκφραση, να επιβιώσουμε, να σταθούμε όρθιοι. Αλλά πολλές φορές λέμε, μα ίσως και εμείς, ίσως οι προγόνοι μας, γεράδες, παππούδες και, να πέρασαν πολύ πιο δύσκολα από αυτά που θεωρούμε εμείς σήμερα δύσκολα. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν,
Θεώρησα υποχρέωση μου σήμερα, παρότι και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ είχαν ζητήσει να παραστούν σε αυτή την εκδήλωση, επειδή την θεωρώ σημειολογική, συμβολική, να παρευρίσκομαι και εγώ και το πιστεύω και οι συνάδελφοί μου της περιφέρειας, για να έχουμε στην διαδρομή μας να λέμε ότι ήμασταν στην πρώτη εκδήλωση του συλλόγου αυτού. Ένα σύλλογος που σεβασμιότατε, επειδή γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, δημιουργήθηκε από πραγματικά λίγους αλλά δραστήριους στην καταγωγή Αρμενίους, αλλά επιτρέψτε μου να το λέω, ροδίτες. Ροδίτες και στην ψυχή και στην καρδιά, όπως είπε η Χαρά, που αγαπούν διπλά αυτόν τον τόπο. Και το λέω αυτό γιατί ενημέρωσα το σεβασμιότατο ότι πέρσι για πρώτη φορά, κάνοντας μια ειδική τιμητική στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, εκδήλωση μιας εβδομάδας σχεδόν για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Αρμενίων και ιστορικά η τοπική κοινωνία μπόρεσε να αντιληφθεί ακριβώς το μεγάλο θέμα της γενοκτονίας που αμφισβητούν ακόμα οι απέναντι γείτονές μας, παρά τη συγγνώμη του Ερντογάν, τη σκληρή στάση της Γερμανίας να μην θέλει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων προκειμένου να μην έχει επακόλουθα από την γενοκτονία των Εβραίων και ούτω καθεξής. Εκείνη η εβδομάδα λοιπόν, Χαρά, ήταν συγκλονιστική για όλους εμάς. Συγχωρήστε με που πλατιάζω, αλλά είναι η πρώτη εκδήλωση και θέλω έτσι να καταθέσω και την ικανοποίησή μου, γιατί σήμερα ένας στόχος επετεύχθη, αλλά και την πορεία και την διαδρομή όχι μόνο των συγκεκριμένων την καταγωγή Αρμενίων, αλλά να κάνω και μια αναφορά όπως ενημέρωσα του Σεβασμιότατου. Εκείνη η εβδομάδα λοιπόν, με παρουσίες, βλέποντας σήμερα το τεύχος, το ειδικό αφιέρωμα και βλέποντας μέσα τις σκηνές και τα λοιπά, είπαμε κάπου τις έχουμε ξαναδεί. Ήταν εκείνο το ντοκιμαντέρ, εκείνες οι εκδηλώσεις που έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο. Και αυτό σας θυμάει ιδιαίτερα, γιατί ναι, έπρεπε όπως η γενοκτονία των Ποντίων έτσι να αναδειχθεί και η γενοκτονία των Αρμενίων. 1,5 εκατομμύρια ψυχές δεν περνάνε έτσι απαρατήρητες. Συν άλλες 300.000 στην σφαγή του 1895-96. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να δείχνουμε στους άλλους τη δύναμη της φυλής. Τη δύναμη της φυλής η οποία πολλές φορές βάλεται, και το λέω από άλλους λόγους, προσωπική, και δεν είναι νομίζω προσωπική εκτίμηση, η γεωπολιτική θέση ορισμένων περιοχών, ορισμένων χωρών, όπως η γεωπολιτική θέση της Αρμενίας ήταν εκείνη που έφερε όλα τα δεινά στους κατοίκους της. Γιατί το αναφέρω για να κάνω ένα παραλληλισμό, βίαιη παράλληλη. Σεβασμιότατε, η γεωπολιτική θέση της Ρόδου και της Δωδεκανήσου είναι αυτή που την έφερε να είναι η μακρόχρονα σκλαβωμένη περιοχή της Ελλάδας. Και με την υποτοκρατία, λέω εγώ, και με την τουρκοκρατία και με την ιταλοκρατία και ούτω καθεξής. Για να μην κλέψω χρόνο πια από τις εκδηλώσεις, λέω ότι η περιοχή αυτή ήταν ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, σεβασμού της αξιοπρέπειας του ενός προς τον άλλο. Σε αυτή την πόλη και κυρίως στη Μεσσωνική πόλη, όχι απλώς έζησαν, αλλά συνυπήρξαν θρησκευτικές κοινότητες Ορθοδόξων, Αρμενίων, Εβραίων, Καθολικών, Μουσουλμάνων. Και αν δεν υπήρχαν άλλα συμφέροντα, αυτοί οι άνθρωποι συνυπήρχαν αρμονικά και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Νομίζω πια το επίπεδο του πολιτισμού μας επιτρέπει σε μια, έτσι όπως λένε, κοσμοπολίτικη Ρόδο, προσωπικά δεν υιοθετώ τον τίτλο, σε μια πολιτισμένη Ρόδο, να συνυπάρχουν
όλες και όσες άλλες κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 με 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, διαφόρων εθνοτήτων, επισκέπτονται αυτή την περιοχή. Όμως, για να καταλήξω, το ότι ο καθένας κρατά τις καταβολές του, έρχεται και συγχαρητήρια για την ίδρυση του Συλλόγου και συγχαρητήρια γιατί είναι ο έκτος στην Ελλάδα, μέσα από την συνεργασία είτε με το Δήμο, είτε με την Περιφέρεια, είτε με άλλους συλλόγους, είτε με άλλα πολιτιστικά σχήματα, νομίζω ότι έχουμε να δώσουμε περισσότερα στους συμπολίτες μας. Κλείνοντας, θα ήθελα, γιατί το είπατε τελευταία στιγμή, κυρία Κωνσταγιάν, θα κάνουμε μια άλλη εκδήλωση για τον Τιγκράν Γεργάτ. Την ώρα που τον παρουσιάζετε με τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο, αλλάξαμε μια ματιά. Έτσι. Επειδή η Χαρά δεν μπορούσε να βρει άλλο εκτός από ποιητή για να δώσει τον τίτλο του ονόματος του Συλλόγου, την συγχαίρω. Είναι αυτονόητο επειδή ετοιμάζουμε με το Δήμο και μια άλλη εκδήλωση μέσα στο Μάρτιο. Να γίνει ένα ειδικό αφιέρωμα σε συνεργασία του Συλλόγου με το Δήμο και νομίζω θα μας τιμήσουν και πάλι οι καλεσμένοι μας από την Αθήνα. Χρόνια πολλά, καλές επιτυχίες, συνεργασία με όλους τους φορείς και όλους τους συλλόγους και νομίζω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Συγχωρέστε μας, σας κούρασα, αλλά το θεώρησα υποχρέωσή μου. Ευχαριστώ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που κόπιαζα προηγουμένως ήταν γιατί για μένα ο κύριος Χατζηδιάκος είναι ο Φώτης. Ο αγαπημένος μου Φώτης και τώρα καταλαβαίνετε και γιατί είναι αγαπημένος μου. Πολλά χρόνια η σχέση μας και φάνηκε και έτσι ανέδειξε και τη δουλειά που κάνουμε πέρσι για να δουν και οι καλεσμένοι μας από την Αθήνα πόσο σημαντική ήταν και πόσο άφησε μνήμες και υπέροχες αναμνήσεις και γνώσεις στους ρόδιους που την παρακολούθησαν. Με πρώτα το Δήμαρχο. Τι άλλο θέλουμε. Και επειδή κάναμε και μια συζήτηση με την κυρία Χρωτουμίνου προηγουμένως, βλέπεις ότι αντί να του ζητήσω εγώ τη συνεργασία, έρχεται και μας τη ζητούν, Χρυψημέ. Οπότε καταλαβαίνεις, πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλέσω τώρα να έρθει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Σωτήρης, να απευθύνει και αυτό ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, σεβάσμιε πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρόδου, κύριε Δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι περιφερειακοί, δημοτικοί και καλεσμένοι του νεοσύστατου Συλλόγου των Αρμενίων από την Αθήνα, καλώς ορίσατε. Είναι μια μέρα σημαντική. Εμείς πολύ λίγο, έτσι για να πω την αλήθεια, θα μπορούσαμε να νιώσουμε αυτό τον παλμό που διέπει τα μέλη που φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το σύλλογο, διότι έχουμε μια ιδέα για τη γενοκτονία της Αρμενίας πολύ αμυδρή και θολή. Σήμερα όμως αυτή η ιδέα ξεκαθαρίζει, η εικόνα στο μυαλό μας είναι ξεκάθαρη, φέρνει στην μνήμη την δικιά μας γενοκτονία των Ελλήνων της πόλης και των ποντίων και είναι μια μέρα πιστεύω που θα μπορούσαμε και οι τρεις κοινότητες να γιορτάσουμε ενάντια στον επεκτατισμό της γείτονος χώρας για την οποία θα πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω να μην ξανά έχουμε αυτή τη βαρβαρότητα από τους γειτόνους για να μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι και να προχωρήσουμε. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για τον νεοσύστατο Σύλλογο. Πιστεύω ότι θα είμαστε πάντα παρόντες και εφόσον μας ζητηθεί κάποια βοήθεια, διαθέσιμοι να την παρέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά σε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτρίλη και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, ξεκινάμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Θα παρακαλέσω μόνο θα πω μόνο δύο λόγια ότι η χοροδία και την αρχή του σχολείου αποτελούν μέρη της παραδοσιακής και ευρωπαϊκής χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου που συνεργάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε εδώ και τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, την κυρία Θεοδόρα Τσιμπουρή, και αυτήν καλωσορίζω και ευχαριστώ που παρευρίσκεται.
επειδή δεν φοβάμαι ότι έχουν έρθει περισσότερα παιδιά από όσα ονόματα έχω, μην κάνω κάποιο λάθος, δεν θα διαβάσω τα ονόματα των παιδιών, αλλά θα παρακαλέσω την κυρία Ματίνα Μάστορα, η οποία είναι αυτή που τα εμπνεύστηκε όλα αυτά, αυτή που δούλεψε για αυτά, αυτή που θα μας το παρουσιάσει όλα αυτά, να πει ό,τι χρειάζεται. Πραγματικά σας τα χειροκρότημα για την κυρία Μάστορα. Όσο τα παιδιά θα τακτοποιούνται, εγώ θα διαβάζω τα ονόματα, γιατί πραγματικά η κυρία Μάστορα με βεβαίωσε ότι είναι όλα αυτά. Άρα, τη χοροδία αποτελούν η κυρία Βασιλότου, ωραία, η κυρία Βόλα, η κυρία Γιακούδη, Γιάννιου, Διάκο Γεωργίου, Διακουράκη, Ζάγορα, Ζαχαρία, Καλόγλου, Καλπατσίδη, Κάτρι, Κατσουράκης, Λυκοπάντης, Ματζανάς, Μιχαήλου, Μπούκλα, Μπούμπα, Ξέρα, Ξύπα, Πολίτη, Σέντι, Σωτηρίου και Χατζη Κωνσταντή. Σ' όλο φωνή, ο κύριος Ματζανάς. Τα παιδιά, παρότι είναι στην ηλικία της μετάβασης, 16-17, είναι όλα κύριοι και κυρίες. Ορχήστρα, ο κύριος Αντωνόγλου, ακουστική κιθάρα. Κάνιας, Κανονάκη. Καραθανασόπουλος, Κρουστά. Μιχάση, ηλεκτρική κιθάρα. Σκουτέλης, κοντραμπάσο. Χαραλάμπους, κλαρινέτο. Στην ορχήστρα συμμετέχει ο καθηγητής Κρουστών, κύριος Ξανθόπουλος, και βεβαίως η υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η κυρία Μάστορα. Θα ακολουθήσει και άλλο μουσικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαχαιρίδη που μόλις μπήκε με την διπλή ιδιότητα του τέως Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που το ξέρετε όλοι, αλλά του Πόντιου τον καλωσορίζουμε με αυτή την ιδιότητα περισσότερο στην εκδήλωση στην Αρμενία. Θα έχουμε και άλλο ένα κομμάτι μουσικό, θα σας πω μετά γι' αυτό. Το καλύτερο.
σ' αγαπώ, σε κανέναν δεν θα πω. Μυστικά πως σ' αγαπώ, σε κανέναν δεν θα πω. Μυστικά πως σ' αγαπώ, σε κανέναν δεν θα πω. Μυστικά πως σ' αγαπώ, σε κανέναν δεν θα πω. Απ' τα νέα παιδιά, τζιάνε, τζιάνε απ' τα νέα παιδιά.
Δεν υπάρχουν λόγια. Εκτός, καθίστε, γιατί θα έρθει και η κυρία Τσιμπή. Καθίστε, να είστε μπροστά. Η συγκίνησή μας είναι απόλυτη, νομίζω ότι εκφράζω όλους σας. Πέρασα, πρόλαβα από τα τραπέζια και ρωτούσα, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Είμαστε ευτυχείς που τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια στα αρμένικα, ενώ δεν ξέρουν αρμένικα. Είναι μια προσπάθεια έξτρα. Αυτό που χαιρόμουν πάρα πολύ ήταν αυτό που έβλεπα στα μάτια τους, πόσο το απολάμβαναν οι ίδιοι αυτό που έκαναν και ήταν πάρα πολύ όμορφο για μας. Εκτός από ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Αμασκαλίνου Ερόδος, που δέχομαι τα συγχαρητήριά σας, γι' αυτό δεν έχω αντίρρηση, αλλά θέλω να δεχτώ και αυτά ως η χαρά μου είναι διπλή, γιατί είμαι παιδαγωγικά υπεύθυνη στο Μουσικό Σχολείο της Ρόδου και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό είναι το σχολείο μου λοιπόν. Καλώ τη διευθύντριά του να μας πει δύο λόγια για την καταπληκτική αυτή χοροδία. Νομίζω δεν σας κουράσει να ακούσετε. Είμαστε πολυπολιτισμικό σχολείο. Δηλαδή και τα παιδιά, βλέπετε και από τα χρώματα φαίνεται, έχουμε διάφορες εθνότητες, διάφορες θρησκείες, αλλά αυτό που μας ενώνει είναι η μουσική. Και για μας είναι μεγάλη χαρά να τιμούμε μουσικές παραδόσεις λαών οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα, όπως και εμείς στην Ελλάδα. Ετοιμάζουμε και πιστεύω να το καταφέρουμε και ένα αφιέρωμα για τον Πόντο, γιατί επίσης είναι δύσκολες σελίδες. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι τρίτη ηλικίου τα περισσότερα εδώ μπροστά. Συνολούμε από το χρόνο της Καλλίνης, αλλά τσεφόρος... Αλλά για μας είναι πιο σημαντική η μουσική. Και θέλω να πω ότι αυτό γίνεται με δουλειά ανθρώπων, όπως είναι η Ματίνα που είναι αναπληρώτρια. Όπως είναι ο Γιώργος που είναι ο ρομίστος με 8 ώρες. Και με παιδιά που ουσιαστικά, όπως είναι εδώ ο Σταύρος μου, που τόσα χρόνια, επειδή το Πανωνάκι είναι ένα δύσκολο όργανο, ουσιαστικά είναι αυτοδίδακτος. Και είναι και άριστοι μαθητές. Εμείς πάντα αυτό προσπαθούμε, αυτό θα προσπαθούμε, να είμαστε ένα κύτταρο πολιτισμού, όχι μόνο στην παράδοση, αλλά και στη σύγχρονη δημιουργία και στην έντεχνη μουσική και στην κλασική μουσική, και για μας χαρά θα είναι να μας δίνετε την ευκαιρία να σας δείχνουμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, περάστε εσείς παιδάκια σιγά σιγά, σας ευχαριστούμε χίλιες φορές πάλι. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε παραδοσιακά αρμενικά τραγούδια από τον κύριο Στέφανο Βεκεριάννα, ο οποίος για να παρουσιάσει αυτά που θα ακούσουμε έχει έρθει ειδικά για αυτόν τον σκοπό η δίης εξόδης από την Αθήνα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι που θα σας παίξω λέγεται «Κελέ, κελέ». Δεν έχει καμιά σχέση με την Eurovision, σας το προειδοποιώ. Είναι ένα παραδοσιακό αρμενικό από τα πολύ γνωστά και χαρακτηριστικά του είδους. Είναι από αυτά που έχει συλλέξει ο Κομιτάς, ο αναμορφωτής της αρμενικής μουσικής. Και είναι ένα, υπάρχει ένα ερωτικό κομμάτι και ο τίτλος σημαίνει «Βάδιζε». Oh,
Διάφορα είδη πουλιών είναι πολύ χαρακτηριστικά και γενικά στην αρμένικη κουλτούρα, στη λαογραφία, στη ποίηση, στη μουσική παντού. Το κάθε πουλί έχει το συμβολισμό του, όπως π.χ. ο γερανός, ο οποίος παίρνει τις δυσάρεστες ειδήσεις από την πατρίδα όσον αφορά τους διωγμούς και όλα αυτά. Λέει σε αυτό το τραγούδι που θα σας παίξω τώρα, είναι ένα σύγχρονο, έντεχνο θα έλεγα κομμάτι. Είναι ενός συνθέτη που λέγεται Αλεξέη Χεκιμιάν. Λέει στην εποδό, για να μην σας πω όλο το κομμάτι, στην εποδό, στο ρεφρέν δηλαδή του κομματιού, λέει «Καλέ μου πελαριέ, πελαριέ της τύχης, πελαριέ της άνοιξης και του καλοκαιριού. Καλέ μου πελαριέ, μείνε κοντά στο σπίτι μου, ώστε να μπορείς να υφάνεις τη φωλιά σου στην κορυφή του δέντρου». Yes, Lord, I'm doing it. Oh, yeah.
αστερό και ένα ισόβα. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Ελλάδη Αρμενίων Ορθοδόξων, τον κύριο Χορέντο Γραμαζιάννα, να έρθει κοντά μας για να κόψει την πίτα. Αλλά πριν από αυτό, διότι οι Αρμένοι είμαστε πληθωρικοί και σημαντικοί, θα επιδώσει τη μυθική πλακέτα από την Ένωση Αρμενίων Αθλητών Ελλάδος, Χωμανέτμεν, στον πρωταθλητή και κάτοχο χρυσού μεταλλίου Ζίου Ζίτσου και Τζούντο, τον Ροδίτη Χρήστο Κελετζιάννα. Σε ένδειξη τιμής και εκτίμησης για την προσφορά του στον αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό θα σας πω και εγώ ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο του Χωμενέτμεν της Ελλάδας, τον κύριο Αργόπη Γετιμιάν, κηρύσσεται ο κύριος Χρήσ Κελετζιάννα, επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Επίσης, να πούμε δύο λόγια για το Χωμενέτμεν. Ήταν παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος
Ιδρύθηκε το 18, 3 μόλις χρόνια μετά την γενοκτονία στην Κωνσταντινούπολη, το 23 στην Ελλάδα. Σήμερα έχει πολλά παρατήματα. Λειτουργούν τη μέτα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, σκάκι, μπάσκετ, βολίνη, αγώνα δρόμου και προσκοπισμού. Και πλέον έχει επίτιμο μέλος τον κύριο Χρήστο Κελετζιά, προδίτη αρμενικής καταγωγής. Η πίτα στο όνομα σε Βραζάτο, σεβασμιότατο Μητροπολίτα την Ελλάδη Ορθοδόξων Αρμενικών. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων την ίδια είπε στους αιώνας των όλων. Αμήν εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο στρόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Υιού Θεό πρεπώς εγκορμάθησας, η φύση των νόων των ετράνωσας, απ' των ανθρώπων ήθη κάθε κόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν ηκέθευε, δωρήσαστε ημίν τον Μέγα Ελέος. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλειό σου το μεθάσου επάκουσον και ελέησον, γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρίστου ημών στρατού, γιατί δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνη των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, γιατί δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας στον δούλος του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Μορφωτικού Σωματείου Αρμενίων Ελλάδα. Και ον απεκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξων αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια η εις τους αιώνας των αιώνων, Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένους εν τη ευσίμω τα αυτή ημέρα και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων των προσφερόμενες δόξαν σύ και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπνευσον εφημάς του ασουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλθηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα συσόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθείς τη ζωή ημών και κατέφυναν τα διέμετα ημών προς εργασίαν το Θείος εντελών, πρεσβείες Παναχράντος ο Μητρός, του εν Αγίης Πατράς ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Δόξαση ο Θεός, η ελπίς ημών δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός των ημών, της πρεσβείες Παναχράντος του Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον Εκεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασιλείων των μέγα, πάντες τιμήσομε. Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρμενίων Ελλάδος, κ. Χορέν, στην πόλη μας. Του ευχόμαστε καλή διαμονή. Χαιρετίζουμε την ίδρυση του Παραστήματος Δωδεκανήσου των Αρμενίων, του οποίου κατοικούν εδώ στην πόλη μας. Ευχόμαστε να έχει καλή σταδιοδρομία, να έχει πολλές επιτυχίες, πολλές εκδηλώσεις, να ενώσει τον λαό. Και μεταφέροντας τις ευχές του Μητροπολίτου μας, εύχομαι και εγώ καλή και ευλογημένη χρονιά και καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κατήξη των λαών και της Εκκλησίας και του κόσμου. Να είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη και εσάς, Πάτερ Γιάννη, και όλοι οι φίλοι και αδελφοί Έλληνες που βρίσκεται εδώ, ιδιαίτερα και ο Δήμαρχος, ο λαός. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ και το πρωί στην Εκκλησία που προσευχηθήκαμε μαζί
και τώρα με την κοπή του πίτας θέλω να πω δύο λόγια στα αρμένικα για να μεταφραστεί ακριβώς τι θέλω να πω. Βουζέμε σέλβορ. Ναχ, ασπίτα ήδη δρουμόβ, γιατί και πασχρή με πολλορίν, γερτά γδόρ γδόρ, γιατί ինչպես նման էր, այդպես մենք իրավունք ունենանք. Αυτή η πίτα είναι ένα ολόκληρο κομμάτι. Όταν θα την κόψουμε, θα γίνει κομμάτια-κομμάτια και θα μοιραστεί ισόποσα σε όλους μας. Είναι βέβαια πολλά τα κομμάτια που θα κοπούν, αλλά ακριβώς αυτό το σημείο δείχνει ότι η ίση μοιρασιά σε όλους μας θα γίνει δίκαια σε Αρμένιους και Ελλήνες. Μασναβόρα παρ αισκεγζή μέτς, γεπ μέρτι μάτζονίγκ Τουρκιάν, որ նույն թշնամին է, նույն յատաղանը գործածեց թե հայուն և թե հույնին. Ειδικά εδώ, σε αυτό το νησί, όταν απέναντί μας στα παράλια είναι η Τουρκία που το γιαταγάνι της έπεσε στους Βέρβους και Ελλήνων και Αρμενίων. Որպես եկեղեցի և որպես Քրիստոնյա, ճիշտ է, որ մենք պետք են ներենք Քրիստոնյական սիրով, սակայն մեր նահատակներու արյունը մեզ գսե, որ արդար տատ ունինք և այդ տատին ետևեն պետք է լանք. Είναι αλήθεια ότι είμαστε χριστιανοί και η θρησκεία μας διδάσκει να έχουμε συγγνώμη για τα κακά που μπορεί να μας κατατρέχουν. Παρ' όλα αυτά το αίμα των προγόνων μας επίσης μας κατατρέχει και μας θυμίζει να έχουμε να επιζητούμε μια δίκαιη λύση. Ես հբարդեմ, որ հայ եմ և հբարդեմ, որ հույն եմ, հունական ταυτότητα ունիմ. Είμαι περήφανος πάρα πολύ που είμαι Αρμένιος, είμαι περήφανος πάρα πολύ που είμαι Έλληνας, φέρω την ελληνική ταυτότητα. Միևնույն ժամանակ ցայնս կբարձրացնեմ հույներունդ և կպահանջեմ մեր թշնամիեն ամբողջությամբ ճանչնա ոչ միայն հայոց ցեղասպանությունը, այլ բոնդոսի ցեղասպանությունը, գիբրացիներու ցեղասպանությունը և նաև ասորիներու ցեղասպանությունը. Έτσι υψώνω τη φωνή μου εδώ και απαιτώ από την Τουρκία να αναγνωρίσει όπως τη γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι και τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων και των Ποντίων. Ոչ ծովը, ոչ աժայրերը գրնամ մեզի մեր այս արտար պահանջկեն, մեր այս արտար իրավունքեն ետկեցնելու. Όσο μεγάλη κι αν είναι η θάλασσα που μπορεί να μας χωρίζει, όσα βράχια και μπορεί να μπουν στον δρόμο μας, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να μας σταματήσει από ένα δίκαιο αγώνα για τη δικαίωση. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω Αρμενία, ζήτω Ελλάδα. Θα σας μοιραστούν τώρα τα κομμάτια. Όποιος το βρει θα πάρει ένα βιβλίο από το Αραράτ στον Όλυμπο. Είναι αυτός εδώ εκπληκτικός τόμος, απόκτημα για την βιβλιοθήκη. Πρόσφατα μου ζήτησαν στην κοπή της πίτας στο περιοδικό των Αμερικάνων να το προσφωνήσω και να εξηγήσω τι είναι αυτό το βιβλίο. Τους είπα, και εκεί θα πω το ίδιο και εδώ τελικά, με δύο τρόπους. Το ένα είναι ότι είναι απόκτημα γιατί κοιτάξτε είναι ωραίο, είναι θερματόδοτο, έχει ωραίο χρώμα μέσα, πάει καλά στην περίπτωση σας. Βλέπετε, ωραία. Λοιπόν, αυτό που γράφει στο εσωτερικές τους σελίδες είναι η συνάντηση Ελλήνων και Αρμενίων μέσα από τον πολιτισμό. Από το Αραράτ που είναι το κλασικό βουνό των Αρμενίων μέχρι τον Όλυμπο που είναι το χαρακτηριστικό βουνό της Ελλάδας. Έχει την σχέση που εμφάνισαν κάνα τους αιώνες οι Έλληνες και οι Αρμένοι ως σε κοινά σημεία. Στο Βυζάντιο, στα ήθη και στα έθιμα, στον πολιτισμό τους, στη λαογραφία, στην ιστορία, στην επιστήμη. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο, το οποίο εξέδωσε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τμήμα Εθνογραφίας και διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έχω την τιμή να έχω και εγώ ένα άρθρο μου μέσα εκεί για τη σχέση του Διγενία Κρήτα και του αντίστοιχου επικού ήρωα των Αρμενίων, του Νταβίτοφ Σασούλ. Άρα, εύχομαι να το πάρει κάποιος και να το αξιοποιήσει ανάλογα.